Τέσσερα νέα έργα που αφορούν τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, δίκτυα αποχέτευσης καθώς και βιολογικούς καθαρισμούς ξεκινάνε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Χωραστό, είναι σημαντικά έργα για την περιφερειά μας ύψους άνω 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής, ενέταξα στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 τέσσερα νέα έργα που αφορούν την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, δηλαδή δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασία και μάλλον βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία των λιμάτων. Το πρώτο είναι στο Κουτσόχυρο και στη Μάνδρα. Ένα έργο σημαντικό, ένα έργο που θα το υλοποιήσει η ΔΕΙΑ Λάρισας, ένα έργο σημαντικό για την περιοχή, γιατί εκεί πέρα είναι ο τροφόρος ορίζοντας και της Λάρισας αλλά και της γύρω περιοχής, αλλά είχε ανάγκη η περιοχή πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι Κρανιά Πυργετός, στο Δήμο Τεμπών, στη συνεργασία με το Δήμο. Δεν ενέταξα το έργο αυτό που είναι προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων και πλέον. Το τρίτο έργο είναι στην Αμαλιάπολη, στο Δήμο Αλμυρού. Είναι ένα έργο σημαντικό, διότι η Αμαλιάπολη είναι και μια περιοχή τουριστική, είναι κοντά στον Παγασιτικό, είναι μεγάλη σημασία στο έργο. Και το τέταρτο έργο είναι στο Στόμιο, που είναι η αποχέτευση του Στομίου και αυτός παραλιακός δήμος, είναι 1.100.000 ευρώ. Της Αμαλιάπολης είναι πλέον των 4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ έργα, τα οποία θα φέρουν χρήμα στην τοπική οικονομία και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με στρατηγική, η οποία κοιτάει το μέλλον, όχι ευκαιριακή και πελατειακή. Δημιουργούμε προϋποθέσεις να μην έχει πρόβλημα η χώρα μας στο μέλλον προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μην τήρησης των κοινοτικών οδηγιών.